Παράταση στην αγωνία για το μέλλον του αιωλικού αφού η Γενική Συνέλευση μετατέθηκε για τις 19 Αυγούστου. Οι συζητήσει, σύμφωνα με πληροφορίε, με τον υποψήφιο επενδυτή από το εξωτερικό να συνεχίζονται, ο ίδιο θα έρθει στη Λέσβο στι 25 του μήνα. Η προσωρινή διοίκηση, που ορίσε το πρωτοδικείο Μητυλίνη, προσπαθεί να βρει μια συμφέρουσα λύση για το Σύλλογο, όμω ο χρόνο πιέζει απελπιστικά. Μία εβδομάδα αργότερα από το αρχικά προγραμματισμένο θα πραγματοποιηθεί τελικά η Γενική Συνέλευση του Ιωλικού που θα κρίνει το μέλλον της ιστορικής ομάδας. Αρχικά η κρίσιμη Γενική Συνέλευση είχε οριστεί να γίνει την προσεχή Δευτέρα, ωστόσο μετατέθηκε τελικά για τη Δευτέρα 19 Αυγούστου, ενώ θα δεξαχθεί κανονικά στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναμφίβολα, η μετάθεση τη Γενική Συνέλευση κατά μία εβδομάδα σε καμία περίπτωση δεν αρέσει στην προσωρινή διοίκηση του Ιωλικού που προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει λύσει στο διοικητικό αδιέξοδο έξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει η ομάδα τη Μιτλίνη μετά την παρέτηση τη διοίκηση Αντωνάκα. Το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο ο πρόεδρο είναι ο Γιάννη Φλωρίδη, έχοντα τη στήριξη προέδρων αλλά και μελών παλαιότερων διοικήσεων, θα περιμένει τη διεξαγωγή τη Γενική Συνέλευση 19 Αυγούστου για να αποφασίσει ποιε θα είναι οι επόμενε κινήσει αναφορικά με το μέλλον του ιστορικού συλλόγου στι εθνικέ κατηγορίε. Σύμφωνα με πληροφορίε, είναι πολύ πιθανό στη Γενική Συνέλευση να δώσει τελικά το παρόν ο Ελληνο-Αυστραλό επιχειρηματία που φέρεται να είναι και ο μοναδικό υποψήφιο για να να αναλάβει τι τύχε του ολικού, όμω υπό προποθέσει. Όπω και να έχει, ο χρόνο δεν είναι σύμμαχο για την ομάδα τη Μιτλείνη που καλείται άμεσα να λάβει αποφάσει αναφορικά με το ποιο θα είναι το μέλλον της τη στη εθνική.